Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντίστροφη μέτρηση για τη σταδιακή άρση των μέτρων που θα ανακοινώσει με τηλεοπτικό του μήνυμα ο Πρωθυπουργός στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι υφυπουργοί μαζί με τους κυρίους Χαρδαλιά και Τσιόδρα θα εξειδικεύσουν τη χαλάρωση των περιορισμών που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις 4 Μαΐου με άνοιγμα των μικρών καταστημάτων, των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής, ενώ θα επιτραπεί και η ατομική προσευχή στις εκκλησίες. Συμπολίτες μου. Στις 6 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει στο μήνυμά του τη νέα πραγματικότητα για τους πολίτες. Μετά από ένα μαραθώνιο διαβουλεύσεων με τους ειδικούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει τα στάδια εξόδου από την εποχή της καραντίνας. Θα δώσει επίσης το στίγμα ότι για να επιστρέψουμε με ασφάλεια σε αυτή τη νέα κανονικότητα θα πηγαίνουμε σταδιακά, φάση με φάση. Θα αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα και θα καλέσει όλους τις νέες συνήθειες που αποκτήσαμε μέσα στην κρίση του κορονοϊού να τις συνεχίσουμε. Από την επόμενη εβδομάδα, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις ανεβάζουν τα ρολά και οι πολίτες δεν θα στέλνουν πλέον μήνυμα για να βγουν από το σπίτι τους. Οι ναοί επιστρέφουν στο πρώτερο καθεστώς περιορισμών για ατομική προσευχή, ενώ θα επαναλειτουργήσουν και τα κομμωτήρια. Οι μαθητές Τρίτης Λυκείου επιστρέφουν στα Θρανία μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Μαΐου, εν ώψη και των πανελλαδικών εξετάσεων, και από τα μέσα του μήνα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς δρομολογίων. Πρέπει να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση, ειδικά για τα δημοτικά και τα νήπια, αν πρέπει να τα ανοίξει. Είναι εγκληματικό λάθος, συγχωρήστε μου την έκφραση. Από τα τέλη Μαΐου αναμένεται να απελευθερωθούν και οι μετακινήσεις από νομό σε νομό της χώρας και από τις αρχές του επόμενου μήνα εστιατόρια, καφέ και μπαρ θα βγάλουν και πάλι τα τραπέζια στους εξωτερικούς χώρους τους. Μαζί με τα πολυκαταστήματα θα ανοίξουν διάπλατα και οι πόρτες των εκκλησιών και θα απελευθερωθούν και οι πτήσεις εσωτερικού. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα στην κυβέρνηση, βεβαίως και η κυβέρνηση πρέπει να τα ακούει, όπως πρέπει να ακούει και αυτά τα οποία καταθέτουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για παράδειγμα, τη μεγάλη πρόταση που καταθέσαμε χθες, ένα πολύ τολμηρό σχέδιο, κοστολογημένο για να διασώσουμε 1 εκατομμύριο εργαζόμενους. Φτάνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, οι περιορισμοί έρονται σχεδόν εξ ολοκλήρου με τις ξαπλώστρες να ξαναστείνονται στις παραλίες και τα αθλητικά κέντρα να ανοίγουν και εκείνα τις πόρτες τους. Το δεύτερο 15ήμερο περίπου του Ιουνίου θα αποκατασταθούν οι αεροπορικές συνδέσεις με το εξωτερικό, ενώ θα γίνει και η πλήρης διασύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική χώρα. Προϋπόθεση για να ανοίξουν και τα μεγάλα ξενοδοχεία αρχικά και στη συνέχεια και τα μικρά καταλήματα. Έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να αρχίσει ξανά το εγχώριο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Πρεμιέρα μερικής επαναλειτουργίας των δικαστηρίων σήμερα με θερμομέτρηση, συγκεκριμένες διαδικασίες και φυσικά με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πρόβλημα συνωστισμού πολιτών παρουσιάστηκε το πρωί στο υποθηκοφυλακείο Αθήνας, όπου έσπευσαν αστυνομικοί και έκαναν συστάσεις σε όσους βρίσκονταν στην ουρά για την είσοδο στο κτίριο. Αντιθέτως, η κίνηση στο πρωτοδικείο και το ήρινο δικείο ήταν περιορισμένη λόγω της αποχής δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων. Η μετάβαση στην επόμενη μέρα από την πανδημία και η σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας χωρίς πισωγύρισμα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Μέρος της νέας πραγματικότητας, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε μέσα μεταφοράς και σε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους. Υποχρεωτικά με μάσκες θα βρει τους πολίτες η επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια της σταδιακής επιστροφής στην ομαλότητα. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, η νέα πραγματικότητα επιτάσσει τη χρήση μάσκας σε μέσα μεταφοράς και σε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους, τόσο από εργαζόμενους όσο και από πελάτες και επισκέπτες. Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να γίνεται αυτό, να τηρείται αυτό ως υποχρεωτικό μέτρο, εκτός βέβαια από αντενδείξεων ιατρικών. Εκτός από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από την ερχόμενη Δευτέρα οι πολίτες θα πρέπει να φορούν μάσκα σε χώρους όπως παντοπολία, νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια, κουρία και κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα, δεν θα πρέπει η μάσκα να δίνει στους πολίτες την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, αλλά να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό μέτρο που θα συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς του ιού. Θα πρέπει να τονιστεί η χρήση της στην επόμενη φάση μαζί με την προσεκτική υγιεινή των χεριών ή δυνατόν την παρουσία ενός αντισηπτικού πάντοτε στην τσέπη μας, την τήρηση των αποστάσεων, την τήρηση των κανόνων για όταν την βγάζεις και όταν βάζεις τη μάσκα. Ένα από τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι επιστήμονες είναι γιατί η μάσκα δεν αποτέλεσε αναγκαίο μέτρο μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια εξελισσόμενη πανδημία. Οι καταστάσεις αλλάζουν, επανεκτιμούνται. Από εδώ και στο εξής, με τη σταδιακή άρση, η κινητικότητα θα αυξηθεί. Στα σούπερ μάρκετ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπήρχε κόσμο. Δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Μήπως δεν είχαμε μάσκες? Υπήρχαν μάσκες, οι οποίες βέβαια υπήρχε προτεραιότητα για το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο έπρεπε απαραίτητος να καλυφθεί.
Με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, η μάσκα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τη μύτη και το στόμα και πριν τη χρήση της συνίσταται το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή ο καθαρισμός τους με αλκοολούχο αντισηπτικό. Αποφεύγουμε να κουμπάμε τη μάσκα όσο τη φοράμε και αν είναι μίας χρήσης την απορρίπτουμε με ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, εκτός από τη χρήση της μάσκας, οι ειδικοί τονίζουν την σημασία της αποφυγής των άσκοπων μετακινήσεων και του συνωστισμού, της ευλαβικής στήρησης των μέτρων υγιεινής και της επαγρύπνησης, ώστε να μην τραυματιστεί η προσπάθεια επανόδου στη νέα κανονικότητα. Για επιστροφή στην κανονικότητα ετοιμάζονται ολοένα και περισσότερες χώρες σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Την ίδια ώρα, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από κορονοϊό σε όλο τον κόσμο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως η πανδημία δεν έχει ακόμα τελειώσει. Την ώρα που τα κρούσματα του κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη έχουν ξεπεράσει πλέον τα 3 εκατομμύρια και οι νεκροί έχουν αγγίξει τις 211.000, σε πολλές χώρες του κόσμου τα μέτρα περιορισμού αρχίζουν σιγά σιγά να αέρονται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όμως προειδοποιεί. But the pandemic is far from over. I repeat, the pandemic is far from over. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κρούσματα ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο και η χώρα μέτρησε άλλους 1.300 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα για την πανδημία. Σκέφτεται μάλιστα να ζητήσει και αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Πεκίνο. Because we believe it could have been stopped at the source, it could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. Το Πεκίνο επιστρέφει τις κατηγορίες στη Washington. Πότε εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Κρύβει κάτι η Αμερικανική κυβέρνηση? Γιατί επιμένουν να κατηγορούν άλλους? Ο Αμερικανικός λαός και η διεθνής κοινότητα χρειάζονται μια απάντηση από την Αμερικανική κυβέρνηση. Και όλα αυτά ενώ μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Berkeley δείχνει πως ο ιός μπορεί να σκοτώσει ως και 8 φορές περισσότερους ασθενείς από ό,τι υπολόγιζαν αρχικά οι ειδικοί. Στην Ευρώπη, ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών μειώνεται όλο και περισσότερο και μία-μία οι χώρες άρχισαν να ανοίγουν και πάλι την οικονομία τους. Η κουβέντα άρχισε να στρέφεται τώρα στην οικονομία και το τεράστιο πλήγμα που θα δεχθεί η Ευρωζώνη. It was already fragile before the crisis due to downside risks, but it is now clear that a deep recession in Europe is unavoidable this year. Την ίδια ώρα, ερευνητές από το King's College στο Λονδίνο έκαναν μελέτες σε ζευγάρια διδύμων και διαπίστωσαν πως γονιδιακή μετάλλαξη μπορεί να κάνει κάποιους πιο ευάλωτους στον κορονοϊό από άλλους. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Στις 6 παρα 5 η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Βγαίνουμε από το σπίτι, τα πρώτα βήματα» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, στη διάρκεια της οποίας θα παρακολουθήσουμε το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Καλό απόγευμα σε όλους.